Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Σήμερα έχουμε 29 Οκτωβρίου, Τρίτη, και θα σας πάρω μαζί μου στη σχολή. Το προηγούμενο vlog πάλι ήταν Τρίτη, αλλά η πρώτη μέρα του Τρίτου έτους. Τώρα έχουν μπει τα καλά στο Τρίτο έτος και θα καταλάβετε τι σημαίνει Τρίτο έτος. Γιατί την προηγούμενη Τρίτη ήταν ένα ντελούλου. Τρίτο έτος. Σήμερα το πρώτο μάθημα ξεκινάει 8.30, η ώρα είναι 7, 7.30 φεύγω για να πάρω λεωφορείο και είμαι στη σχολή εκεί γύρω στις 8 η ώρα, κάνω ζεσθεματάκι και 8.30 ξεκινάμε με μπαλετάκι, 1 ώρα και 45 λεπτά τα μπαλέτα μας φέτος και το σύγχρονο με την δασκάλα που δίνουμε πτυχιακές. Και αυτό είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Οπότε σήμερα έχουμε 1 ώρα και 45 λεπτά παλέτο και 1 ώρα και 45 λεπτά σύγχρονο. Μετά το πρόγραμμα λέει ανατομία, μισή ώρα διάλειμμα, παραδοσιακούς και πρόβα εργασία. Κατά τις 4 λοιπόν θα φύγω από τη σχολή. Αφού φύγω από τη σχολή 4 και φτάσω σπίτι μου κατά τις 5, θα πρέπει να φάω και να ξαναφύγω. Και αυτές είναι οι καλές μέρες. Αυτή είναι η καλή μέρα που πρέπει να φάω σπίτι και μετά να φύγω. Και πού θα φύγω? Θα πάμε στην Έρης τεχνική μου για να κάνουμε πρακτική. Λοιπόν, εντάξει, κάνω λες και το κάνω πρώτη φορά. Όχι. Είμαι εδώ και 2 εβδομάδες έτσι. Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή, μετά από το σχολείο, πάω κατευθείαν στην Έρης τεχνική μου και κάνω πρακτική διδασκαλία. Πρέπει να έχω συμπληρώσει 35 ώρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Εγώ έχω βάλει 10 ώρες κάθε εβδομάδα για να πνιγώ, αλλά τουλάχιστον έχω τελειώσει σε 3,5 εβδομάδες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο δυσκολεύουν τα μαθήματα, οι εργασίες, οι ευθύνες, τα διαβάσματα και πάει λέγοντας. Τη Δευτέρα και την Παρασκευή σχολάω πιο αργά. Σχολάω τη Δευτέρα 4.30 τη σχολή και την Παρασκευή 4:45 και 5:30 που ξεκινάει η πρακτική μου, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος δεν φτάνει, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω και κυκλοφορώ και με λεωφορείο, οπότε δεν εξαρτάται από μένα, ας πούμε, με το αμάξι να πάρω κατευθείαν το αμάξι γρήγορα και να πάω. Οπότε τη Δευτέρα και την Παρασκευή το πάω σε ρί, δεν πάω σπίτι και τσιμπολογάω, δεν τρώω μεσημεριανό, γιατί δεν μπορώ την ώρα που παρακολουθώ τα μικράκια που είναι 5,5 ώρα, τα νύπια, εγώ να είμαι να κάθομαι για να τρώω φασολάκια. Θα αποσυντονίζονται, δεν είναι και σωστό. Δεν πειράζει όμως, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Τρελαίνομαι. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι μαθαίνεις τόσο πολλά απλά από το να παρατηρείς. Γιατί προφανώς και στη σχολή κάνουμε το μάθημα των παιδαγωγικών και μουσικοκινητική, μιλάμε για τέτοια πράγματα, για συμπεριφορές των παιδιών στην τάξη και όλα αυτά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να το βλέπεις. Οπότε σημειώνω ασκήσεις που κάνεις, ας πούμε, στα μικρά παιχνίδια και αυτά full, γιατί δεν έχεις καμία επαφή, δηλαδή τώρα να σημειώσω τι άσκηση έφτιαξε στις έφηβες, στο μπαλέτο ή στο σύγχρονο, κλάιν, έχω μία αίσθηση. Τι ασκήσεις μπορώ να φτιάξω και μόνη μου από αυτά που μας κάνουν στη σχολή. Αλλά στις μικρές ηλικίες δεν έχω καμία αίσθηση, γιατί ούτε θυμάμαι εγώ από τα παιδικά μου χρόνια τι μας έκαναν. Βασικά σε αυτές τις ηλικίες εγώ δεν έκανα, γιατί ξεκίνησα χώρα στα 10 μου. Οπότε ξεκίνησα κατευθείαν στα βαθιά. Δεν θυμάμαι να κάνουμε παιχνιδάκια. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι στη σχολή που ήμουνα πριν 4 χρόνια ως μαθήτρια τώρα είναι. Τώρα έχω την ευκαιρία να διδάξω εγώ, γιατί κάνω και μικρή πράξη της. Θα δείξω δύο τους ασκήσεις, θα σηκωθώ να πιάσω τα ποδαράκια τους. Είναι cute. Θα ξεκινήσει τώρα. Δεν ξέρω. Γιατί είχαν πει Νοέμβριο και δεν νοέμβριο. Δεν έχω ιδέα. Δεν είπαν κάτι. Βασικά δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλας. Αλήθεια. Δεν ξέρω καθόλου τίποτα. Και σε αυτή τη φάση σας δείχνω το ζέσταμά μου. Κάνω κυκλάκια στους αστραγάλους δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, flex point όλα.
Καίγεται πάρα πολύ ο στράγαλος όταν είσαι έτσι ανάποδα, δεν είναι το ίδιο με το να τα κάνεις καθιστή. Εδώ ζεσταίνω τα γόνατα, εδώ ζεσταίνω τα ισχύα μου. Κάνω με το γόνατό μου την ΑΒ, κρατώντας την κοιλιά μου και τη λεκάνη μου να μην φεύγει. Γενικά το mindset είναι ζεσταίνω από κάτω μέχρι πάνω όλες τις αρθρώσεις και μετά προχωράω σε ενδυναμωτικές ασκήσεις. Κυρίως μας αφορά τα ποδαράκια. Εδώ πιάνω το πόδι και ταυτόχρονα κάνω κυκλάκια στον αστράγαλο. Το πιάνω ευθεία στην κοιλιά μου, το πιάνω διαγώνια προς τον αντίθετο ώμο και μετά το πιάνω και στον ώμο που είναι το πόδι μου, στο δεξίο μου αυτή τη στιγμή. Το κάνω 2-3 φορές αυτό. Θα δείτε ότι άμα το κάνετε αυτό πραγματικά, όσο φορές και να το κάνετε μετά, μαλακώνει το ισχύο και μπορείτε να το φέρετε όλο και πιο κοντά. Και αφού ζεστάναμε τα πόδια μας όλες τις αρθρώσεις, πάμε να κάνουμε αυτές τις κλασικές ασκησούλες, εδώ χασμουγέμ, top, που κάνουν όλες οι μπαλαρίνες. Αυτό το λάστιχο το έχω πάρει από τα Intersport. Κάνουμε πάνω κάτω 20 και μετά άλλα 20 μόνο δαχτυλάκια πάνω κάτω. Βάζουμε μετά πίσω την καλτσούλα, γεια σου Ελίνα. Βάζω καλτσούλα στο μπαλέτο στην μπάρα, γιατί έτσι κρατάει ζεστό το πέλμα μου και τον αχιλιό μου και έχω καλύτερη τριβή στο πάτωμα. Μετά κάνουμε και το άλλο ποδαράκι. Έτσι, ζεστούλικα. Εδώ λίγο stretching, να γίνει αυτό το κουντεπιέ της Οσίποβας. Ποτέ. Μετά πάμε σε αυτή την άσκηση που ζεσταίνει τον τετρακέφαλο και κρατάει το γόνατό μου. Είναι ακραία αυτή η άσκηση, γιατί κρατάω και τους κοιλιακούς μου, οπότε καίγεται και το κέντρο μου αυτή τη στιγμή. Και μετά, όταν κάνω αυτά τα πάνω κάτω 20 φορές και στα δύο πόδια και ξεκινάω κυκλάκια αυτά, πέρα από τη ζεσταίνει και καίνε τον τετρακέφαλο και τους κοιλιακούς και είναι και το ισχύο. Οπότε έχω μία άσκηση που ζεσταίνει τα πάντα και μπορώ να την κάνω και καθιστή. Μετά έχουμε αυτά από κλειστή σε πρώτη, να γυρίσει λίγο έτσι να φτιάξει το αντεόρ, να γίνει ο Σίποβας, ποτέ. Μετά πάλι αυτή η άσκηση είναι το ίδιο μάση για αντεόρ. Ανοίγω σε δεύτερη, κλείνω σε πέμπτη, ανοίγω σε δεύτερη, κλείνω σε πέμπτη. Και εδώ πάλι για αντεόρ και για mobility, για τα ισχύα. Βέβαια αυτό μου ξεσκύλω και τα developed, έτσι να ξεκουριστεί λίγο το ποδαράκι, να κάνει ένα developedάκι, να είναι έτοιμο για την μπάρα. Και πάμε πάλι στο ζέσταμα στις αθρώσεις. Ξεκινάμε με μεσούλα, κυκλάκια δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, ό,τι έχω ανάγκη. Και αφού ζεσταθεί, κάνουμε λίγο τον πιγουίνο. Κάνουμε αυτούς τους ραχιαίους. Μετά κάνω τα αντίστοιχα με ποδαράκια και μετά κάνω μια γαμάτη άσκηση, πραγματικά πρέπει να τη δοκιμάσετε. Πάλι μένω σε θέση πιγκουίν που τη λέω και ανεβοκατεβάζεις τα χέρια σου και έτσι κάνεις ενδυνάμωση και στην πλάτη παράλληλα και καίγεται η μέση σου. Και μιας που είπα και για κάψιμο, πάμε και να ζεσταθούμε το κέντρο μας. Βέβαια έχει ζεσταθεί ήδη, αλλά μια σανίδουλα χρειάζεται γιατί πιάνει τα πάντα όλα η σανίδα, we love σανίδα. Κάνω γύρω στα 2-3 λεπτά, είτε χωρίζω 2 λεπτά κάτω και το επόμενο λεπτό 30 δευτερόλεπτα στο πλάι και άλλο 30 δευτερόλεπτα στο επόμενο πλάι, είναι ανάλογα το πώς είναι το κέντρο μου. Και πάμε και ενδυνάμωση τα χεράκια, βλέπετε το χτίζω. Και κάπου εδώ, άμα έχω χρόνο, κάνω περματάκια έξτρα, άμα το έχω ανάγκη. Γενικά το ζέσταμα προσαρμόζεται με το τι έχει ανάγκη το σώμα μου, κάθε μέρα είναι διαφορετικό. Πάνω κάτω σας έδειξα τις βασικές ασκήσεις που πάντα θα πρέπει να ζεστάνω τη μέση μου, τα ισχύα μου και αυτά. Δεν γίνεται μια μέρα να ξυπνήσω και να είναι όλα έτσι τέλειο, μην χρειάζονται ζέσταμα, μακάρι να γινόταν αυτό. Κάνω έτσι λίγο στρετσουλίνι, ισχυάκια, τα πάντα. Α, και εδώ με βλέπετε μετά, έχουν τελειώσει το μάθημα. Λίγο πριν αλλάξω για το σύγχρονο, κάνω αυτήν την υπέροχη άσκηση. Παιδιά, εμένα τα ντεβλοπέ μου μόνο με αυτή την άσκηση ανέβηκαν. Λίγο μπροστά, έτσι λίγο να δείξουμε τα ανοίγματα που έχουμε φτιάξει μόνες μας και δεν γεννηθήκαμε με αυτά. Βγάζουμε φουστίτσα και πάμε τώρα να ντυθούμε για σύγχρονάκι. Μακάρι να μπορούσα να σας κάνω ένα vlog που να σας μιλάω εκείνη την ώρα. Αλλά πέρα το ότι τρέχω, γιατί ενδιάμεσα από τα πρακτικά μαθήματα μας δίνουν ένα τέταρτο διάλειμμα, που μακάρι να ήταν ένα τέταρτο, γιατί όσοι κάνουν μπαλέτο ξέρουν ότι ποτέ καμία δασκάλα μπαλέτου δεν σε αφήνει στην ώρα σου. Εδώ τρώω μία μπάρα πρωτεΐνης και εδώ έχουμε τελειώσει το μάθημα σύγχρονου. Παλεύω να κάνω ένα περίεργο άλμα που μόλις μας έμαθα στο τέλος του μαθήματος και δεν μου πέτυχε. That's life, δεν σου πετυχαίνουν όλα με την πρώτη.
Και τα 10 λεπτά που έχω πριν ξεκινήσουμε ανατομία, κάνω λίγο ανοίγματα για τη δεύτερη μου, τώρα που είναι full ζεστά τα ανοίγματά μου και τα ισχύα μου, το εκμεταλλεύομαι άπειρα στο τέλος του μαθήματος. Λίγο έτσι να αποφροντίσουμε τη μεσούλα, έτσι λίγο αχύλι, λίγο έτσι να κάνουμε μεγαλύτερη την πυραμίδα που παλεύουμε να κουμπίσουν αυτές οι φτέρνες χρόνια. Πάλι για τη μέση, καταλαβαίνετε ότι ό,τι σας έχω δείξει μέχρι στιγμής είναι όλα για τη μέση. Αυτή η άσκηση είναι top, τραβάει στο πλάι τη γάμπα και κάνω καμπούρα επίτηδες γιατί τραβάω την αντίθετη ομοπλάτη και κάνει stretching και στην ομοπλάτη και είναι ακραίο. Εδώ κάνω αυτή την υπέροχη άσκηση που είναι για τον ποπουδίνο και παράλληλα με μπουνίτσα κάνω μασάζ στα πελματάκια. Α, και εδώ πάλι μέση μου. That's life όταν έχεις προβολή στους μέσους ποντιλούς δίσκους. Προβολή είναι ένα στάδιο πριν την κύλη. Α, και εδώ ασκήσω πάλι για τη μέση μου. Μόνο για τη μέση, παιδάκια. Εδώ δείχνω το βιβλίο της ανατομίας. Εδώ τρώω μια σπανακόπιτα. Ζωηνάχο. Παρακολουθώ και το μάθημα παράλληλα. Όντως το παρακολουθούσα, δεν ήταν για το πλάνο. Α, εδώ κοιτάω άμα είμαι στο πλάνο, γιατί αφαιρέθηκα legit κοίτοντας το μάθημα. Να τη ανατομιούλα, να σε έδειχναν για εργασίες πώς να φτιάξουμε. Εδώ τελειώσαμε την ανατομιούλα και πάλι βγάζω φορμίτσα και πάμε να ετοιμαστούμε για παραδοσιακούς. Να βάλω αυτή την εξαίσια φούστα, γεια σου Amy. Κλασικές χορεύτες που με το που συναντηθούν απλά χορεύουν χωρίς λογοκαιτία. Ναι, εδώ βάζω αυτή τη φούστα που σας έλεγα, που μου είναι σίγουρα στο νούμερό μου, και αυτό το καταπληκτικό παπουτσάκι που καθόλου δεν μισώ. Ναι, καθόλου δεν μισώ. Θέλω απλά να δείτε τις φούστες που έχει κάθε μία, είναι κομμάτι πραγματικά. Μακάρι να είχα μία τέτοια φούστα, αλλά είχα μόνο αυτή. Και κάναμε παραδοσιακούς, πολύ wow πλάνα, μπράβο Σίλα. Και εδώ αφού τελειώσω τους παραδοσιακούς, κάνω πάλι στη τσουλίνη. Και κυρίως από θεραπεία, δηλαδή δεν πίεζα τους μυς μου ίσα ίσα για να μαλακώσουν. Μασαζάκι στην πλάτη με το ρόλερ, μετά τετρακέφαλη και πάμε και στο πλάι. Oh no, λογοκρινημιαία ταινία, πονάει απίστευτα πολύ. Και πάμε στη ροή του vlog. Αχ, ποιο το βλέπω αυτό. Να σε βλέπα για λίγο. Η αδερφή μου λέει ότι μίλησε φυσάν. Και τι η το φυσάν. Κωνσταντίν... Τι! Μαλάκα, γιατί ξέρετε τι είναι το φυσάν. Ναι, σαν την κοφρανθό. Το βάλω τον μωρόν δεν είναι. Μου λέει ότι μοιάζει σαν τώρα που στο σκυλί της. Α, ωραία. Πλάκια. Δεν κάναμε πρόβα. Γιατί ήταν άρρωστος δύο κοπέλες. Οπότε φεύγω 3,5 ώρα, αντί για 4. Έκανα από θεραπεία με το πάσο μου. Πάμε σπιτάκι, λίγο πιο χαλαρά να πάμε. Πήγε καλά σήμερα. Το σώμα μου που κάθισε 2 μερούλες αντί για μία ήταν πολύ καλά. Είμαι σε κουρασμένη. Νιώθω ότι έχω έτσι ενέργεια. Τους παραδοσιακούς λίγο γαμήθηκαν τα γόνατά μου γιατί κάναμε κάτι έτσι λίγο χοροπηδικτά και με το τακουνάκι καταλαβαίνετε ότι δεν περνάνε τέλεια τα γόνατά μου. Oh yeah. Hey, μία μου βλέπεις αυτό το βίντεο. Δεν καταλαβαίνεις πόσο με έχει βολέψει. Espresso, what else, δεν με νοιάζει τι γράφει. Με νοιάζει ότι είναι τότε. Ήθελα απεγνωσμένα μία τότε για τα βιβλία, γιατί τα έπαιρνα στη σχολή και τα βάζα και στην τσέντα με τα λάστιχα και αυτά και δεν μ' άρεσε και τσαλακωνόντουσαν φωτοτυπίες και τέτοια, είναι εδώ, τσουφ, βιβλιαρά και τέλος. Και τώρα που χρειάζομαι το μεγάλο μου τετράδιο, μία κασετίνα και ένα νερό, δεν χρειάζομαι ολόκληρο θηρίο. Μπαίνω για μπάνιο γρήγορα. Γρήγορα. Ψύχαρη με κατάσταση με τον μπουφάν. Αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι θα αρρωστήσω μετά από μπάνιο. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να ξαπλώσω, να ηρεμήσουν κι άλλοι μυς μου. Δεν έφτασε το ζεστό νεράκι. Σιγά μην έκανα με κρύο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν έχω κάνει κρύο νερό δύο φορές στη ζωή μου επειδή δεν είχε ζεστό. Από επιλογή δεν έχω κάνει ποτέ. Το μόνο που κάνω είναι ότι μέχρι να ζεσταθεί, δηλαδή με το που ανοίγω τη βρύση, μέχρι να ζεσταθεί, εκείνη την ώρα αυτό το νερό το ρίχνω στα καλάμια μου. Δεν τολμάω να πάει πιο πάνω.
Τι θέλω να πω. Γενικά, με την πρακτική, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θα πούμε και λίγο το πρωί. Αλλά θα πούμε περισσότερο τώρα. Μου είχε ξυπνήσει ένα συνέστημα τη δασκάλα που δεν ήξερε τι το έχω. Βέβαια, εντάξει, τα πολύ μικρά που βγαίνουμε και σφαίρε εκτό ελέγχου και αυτά. Κάνω ένα έτσι φάση. Δεν ξέρω αν θα είχα την υπομονή. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία και τη θεωρώ ακραία δύσκολη. Και είναι, όχι απλά τη θεωρώ, είναι ακραία δύσκολη δουλειά να είσαι δασκάλα. Σε οτιδήποτε να είσαι δασκάλα. Πόσο μάλλον σε κάτι το οποίο αφορά όλες τις ηλικίες, αφορά σώματα, που το κάθε σώμα είναι διαφορετικό, ο κάθε εγκέφαλος είναι διαφορετικός και μετά αντίστοιχα το κάθε σώμα είναι διαφορετικό. Οπότε έχει να κάνεις με πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν χρησιμοποιούν όλοι τις ίδιες τεχνικές. Άλλος διαφωνεί, άλλη διαφωνεί. Δηλαδή με κάποια πράγματα που έχω δει μέχρι στιγμής στην πρακτική μου δεν έχω συμφωνήσει με όλα. Μετά βέβαια τα έχω συζητήσει με τη δασκάλα μου και είναι σπάσει, ναι, οκ, okay, αυτό δεν φαίνεται ωραίο, αλλά το κάνω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και κάπως είμαι κάπως, ναι, οκ, okay, βγάζει νόημα. Χρειάζεται τρελή υπομονή. Τρελή υπομονή. Και να την έχεις ήδη και χτίζεις αρρητός και παραπάνω μετά, αφού πάρεις αυτή την εμπειρία. Επέλεξα να κάνω στην ερασιτεχνική μου γιατί θα είμαι πιο άνετη με τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά τα ξέρω από την προπέρσινη στην παράσταση. Με τη δασκάλα είμαι πιο έτσι άνετη προφανώς. Είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου η σχολή. Αλλά θα μου άρεσε και η φάση να κάνω πρακτική στην επαγγελματική μου, στη μοραγέ μου. Γιατί γίνεται και αυτό. Να το πήγαινα σε ρί. Δηλαδή με το που σχόλεγα, ας πούμε, 4 η ώρα. Να μην έφευγα από τη σχολή και να έφευγα 9 το βράδυ. Το κάνουν κοπέλες αυτό στη σχολή προφανώς. Κοπέλες που δεν έχουν αριστεχνική, που είναι από χωριά, που είναι από νησιά, που είναι από Κύπρο. Κάθονται εκεί. Θέλω να το κάνω μια μέρα για να παρακολουθήσω ένα τμήμα προετοιμασίας. Αν και δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί, ας πούμε, από θέμα σχισολόγιο, κάνουν τα ίδια που κάνουμε κι εμείς, απλά λίγο πιο εύκολα. Γενικά θυμάμαι αρκετά εμένα ως παιδί προετοιμασίας, οπότε δεν το έχω και τόσο ανάγκη. Απλά μια μέρα, ναι, θα ήθελα να κάνω και αυτό το check. Αυτά, έφτασα. Δεν ξέρω τι πλάνα θα τραβήξω μέσα. Καταλαβαίνετε ότι παίζονται πολλά ρόλο, παρακολουθώ όντως, σημειώνω, έχει σχέση με παιδιά και πάει λέγοντας. Αυτό το σημείο να πω ότι η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Τελειώσανε 10 και τέταρτο. Μέχρι να χαιρετηθούμε, να φύγουν όλα τα παιδιά και μετά να κάτσουν τα σκάλα να συζητήσουμε έτσι τη μέρα. Διορθώσεις, παρατηρήσεις, γενικά συζήτηση για το πράγμα που λέγεται διδασκαλία. Πέρασε μισή ώρα. Λίγο κουτσομπολιό, λίγο έτσι νεάκια, τι κάνω εγώ στη σχολή, τι μου μαθαίνουν, τι μαθαίνω από... τέλος πάντων, έξι μην γνιάζω, περνάω όντως υπέροχα. Αλήθεια, είναι... έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τις προάλλες στην δεξή έκανα σε ένα τμήμα μάθημα εγώ, όλο το μάθημα αυτό σχεδιασμό για σύγχρονο, ηλικίες 11 με 13. Και ήταν ό,τι καλύτερο είχα κάνει στη ζωή μου. Κοιτούσανε έτσι, ακρεμιόντουσαν τα χείλια μου. Ήταν αρχικά πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι πριν 4 χρόνια σε αυτή την αίθουσα ήμουνα μαθήτρια. Εντάξει, το λατρεύω. Δεν έκανα πολλά πράγματα σήμερα. Σηκώθηκα λίγο στις μικρές ηλικίες να διορθώνω όταν κάνανε στην μπάρα ασκήσεις, να πιάνω ποδαράκια. Βασικά περισσότερο χεράκια έπιανα. To be honest.
Υπάρχει τρομερό θέμα, το παρατήρησα σήμερα. Σε όλα τα παιδιά, τουλάχιστον κάθε 5 λεπτά, διόρθωνα την αλασεκόν τους. Αύριο θα κάνω μπαλέτο στις μεγάλες, οπότε θα πρέπει αύριο να σκεφτώ κάποιες ασκήσεις. Και την μεθεπόμενη Τρίτη θα κάνω και ολοκληρωμένο μάθημα σύγχρονο. Εκεί στο, σε ενδιάμεσο επίπεδο, δηλαδή όχι και για τρελά πράγματα, αλλά όχι και τα πολύ basic. Έχει πεθάνει η μέση μου, γιατί όλη την ώρα καθόμουνα, είτε ο κλαδόν, είτε στις κνήμες, είτε στο πλάι, είτε στο πάτωμα, σηκωνόμουν, δεν άντεχα. Αυτά. Κάπου εδώ λοιπόν, μέσα στα σκοτάδια, μέσα σε αυτή την υπέροχη διαδρομή που έκανα παλιά που τράγαφα vlog από τον διαγωνισμό που κυρνάγα σαν μαθήτρια και τώρα γυρνάω σαν, ας πούμε, δασκάλα. Θα κλείσω αυτό το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μην σας κούρασε. Ελπίζω να καταλάβετε όντως και να μην ήμουν εγώ όλη την ώρα που απλά μιλάω, την ώρα που πάω προς κάπου. Καταλαβαίνετε ότι τράβηξα όσο περισσότερο απλά να μπορούσα και γινότανε. Γιατί, ναι, το λέω κάθε φορά, αλλά είναι η δύσκολη θέση μου. Είμαι σε ένα χώρο με πολλά άτομα που κάνουμε ομαδικά πράγματα. Δεν μπορώ να στήσω το κινητό και να τραβάω μόνο τον εαυτό μου. 100% θα πεταχτεί κάποιος από πίσω που είτε το έκανε κατά λάθος, είτε επίτηδες. Ξέρει, θα πέσω στο κρεβάτι. Θα φάω κάτι, δεν ξέρω, το πιο γρήγορο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Πουτίγκα πρωτεΐνης. Θα βάλω λίγο πάγο στα πόδια μου γιατί δεν έβαλα στη σχολή επειδή σηκωνόμουν συνεχώς να δείχνω πράγματα ή να διορθώνω. Και θα κοιμηθώ, όχι σήμερα, όχι τώρα, θα κοιμηθώ χθες. Αυτά. Κάντε τα πάντα για τους στόχους σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, το σώμα σας, τα πάντα σας, το είναι σας, την ψυχούλα σας. Και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε. Πού μου και...